Πάμε στη Λεμεσό, εκεί βρίσκεται το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Είχαν την ευκαιρία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στη Λεμεσό να δουν από κοντά, να μπουν στο Charles de Gaulle και να έχουν ενημέρωση. Αυγερινέ, καλημέρα. Καλησπέρα Νικήτα. Πράγματι στο λιμάνι της Λεμεσού από το περασμένο Σάββατο βρίσκεται η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά για άλλη μια φορά τους ιδιαίτερους δεσμούς και το εξαίρετο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας. Τον κατάπλου του μοναδικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου που κατασκευάστηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την είσοδο του στα χωρικά ύδατα της Κύπρου μέχρι και τον κατάπλου στο λιμάνι της Λεμεσού συνόδευσαν το πλοίο γενικής υποστήριξης Αλάσια και τα περιπολικά πλοία Αμόχωστος και Γεωργίου, ενώ κατά τη διάρκεια του ελιμενισμού του Νικήτα στο λιμάνι της Λεμεσού τα αεροπλανοφόρο επισκέφθηκαν από το περασμένο Σάββατο ο Υπουργός Άμυνας ο Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ο Δημόκριτος ο Ζερβάκης, η Ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς, καθώς και αντιπροσωπεία αξιωματικό. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα διεξαχθούν ασκήσεις ναυτικής συνεργασίας, έρευνας και διάσωσης, καθώς και αεράμινας με αεροσκάφη τύπου Ραφάλ, τα οποία μεταφέρει σε μεγάλο αριθμό αλλά και πολεμικό υλικό το αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ τέτοιου είδους ασκήσεις, Νικήτα, κρίνονται πολύ επωφελείς τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για τη συνεκπαίδευση των μελών της Εθνικής Φρουράς μαζί με τα επίλεχτα μέλη του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Μάλιστα, φαντάζομαι όσο ήσασταν στο αεροπλανοφόρο δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε απογειώσεις Ραφάλ, σωστά? Όχι, βρίσκεται στο λιμάνι της Λεμεσού. Για να μπορέσει να κάνει απογειώσεις Ραφάλ θα πρέπει να βρίσκεται ανοιχτά των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε τουλάχιστον χώρας. Τουλάχιστον εδώ για τη Λεμεσό θα πρέπει να είναι ανοιχτά των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο να σου πω ότι κατά την παραμονή μας στο αεροπλανοφόρο βρέθηκαν εκεί διάφοροι αξιωματούχοι από διάφορες πρεσβείες που συμμετέχουν στη συμμαχία μαζί με την Γαλλία ως επίσκεψή τους στο αεροπλανοφόρο. Να σου πω ότι εντός του αεροπλανοφόρου, Νικήτα, βρίσκεται μεγάλος αριθμός από πολεμικά αεροσκάφη, ειδικότερα τύπου Ραφάλ, αλλά και πολεμικό υλικό, το οποίο βρίσκεται σε επιφυλακή για οποιαδήποτε στιγμή. Λοιπόν, βλέπουμε και τις εικόνες στη Λεμεσό, λοιπόν, το αεροπλανοφόρο. Ευχαριστούμε και τον Αυγερινό Χρυσοστόμου. Αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπεις, Νικήτα, είναι για πρώτη φορά τουλάχιστον στα 4 χρόνια που φτάνει εδώ στην Κύπρο το αεροπλανοφόρο και είχαμε την ευκαιρία να το επισκεπτόμαστε. Είναι για πρώτη φορά που δεν έγινε επίσημη ενημέρωση λόγω και της κατάστασης που εξελίσσεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα. Λοιπόν, εντυπωσιακό από ό,τι βλέπουμε το Charles de Gaulle. Ευχαριστούμε τον Αυγερινό Χρυσοστόμου.